all the same. Some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save. Άλλοι πάνε Ήπειρο και Μεσσηνία και άλλοι ετοιμάζονται για Χαβάη, όπως η αδερφή μου. Μπορεί στη Χαβάη να μην έχω ακόμα μαζέψει τα χρήματα για να πάω, αλλά τουλάχιστον ξεκίνησα από το αντιλιακό για φοβερό μαύρισμα Χαβάη Ανθρώπι. Γεια χαρά! Αν σας αρέσουν τα ταξίδια, το καλοκαίρι και οι στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα, μείνετε μαζί μου και ελάτε να σας ταξιδέψω στο καλοκαίρι μου στην Ελλάδα 2019. Μπορείτε να δείτε όλα τα επιμέρους επεισόδια που εμφανίζεται στη λίστα επάνω δεξιά και τι λέτε λοιπόν, ξεκινάμε! Να είμαστε λοιπόν, φτάσαμε μετά από 5 ώρες περίπου διαδρομής από την Αθήνα στο πανέμορφο Μύτικα της Πρέβεζας. Πάμε να δούμε γιατί κάνουν οι άλλοι πάνω, έχουμε ξεμπακετάρει. Είμαστε μια αναστατή θάλασσα, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Και μπαίνουμε στο δωμάτιο. Wow. Δεν είσαι ακόμα η Μαρία. Τι έγινε, συμμαζευτήκαμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξεπακετάρει εδώ και λίγο, για λίγα λεπτά. Έχει αρκετή ζέστη, όμως ήρθε να μας ανταμείψει το πολύ όμορφο δωμάτιο στο Mythica Hotel Apartments. Λοιπόν, με το που ήρθαμε, έχουμε και επισκέψεις. Ήρθε και η αδερφή μου που μένει εδώ στην Πρέβεζα μαζί με τα ξαδερφάκια. Την Παρασκευούλα. Και το Σπύρο. Πάμε να δούμε λίγο τι μας έφτιαξε η αδερφή μου να φάμε με το που ήρθαμε για το καλωσόρισμα. Κοτόπουλο με μπριζόλες και πατάτες στο φούρνο. Τέλεια. Τι καλύτερο από σπιτικό φαγητό με το που φτάνεις στον προορισμό σου και είσαι έτοιμος να ξεκουραστείς και να αφήσεις το άγχος της Αθήνας πίσω. Καθρέφτης για τις κυρίες για να μπορούν να φτιάχνουν τα μαλλιά τους. Εγώ προς το παρόν είμαι τον πάπρο μου το χάλι. Πολύ όμορφη διαρρύθμιση του χώρου σε δωμάτιο σουίτας. Εδώ είναι και η όμορφη αδερφή μου η Μαρία. Φτάσαμε πριν λίγες ώρες στο ξενοδοχείο και πάμε για κοντινό απογευματινό μπάνιο στην παραλία του Μονολιθίου. Φύγαμε! Δεύτερη μέρα διακοπών και βρισκόμαστε στο Μύτικα της Πρέβεζας,
σαν βάση μας. Σήμερα επισκεφτήκαμε την παραλία της Καστροσικιάς, πανέμορφη παραλία, στο σημείο που είναι το κλαμπ Νίσος. Από εκεί και πέρα κατευθυνθήκαμε στην παραλία Αρτολίθια με πανέμορφους βράχους που βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα και νερά σαν πισίνα. Αύριο, Λευκάδα, κάθισμα Άγιος Νικήτας. Έτσι και έγινε λοιπόν. Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε για το πανέμορφο νησί της Λευκάδας, ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πίσω μου, από ό,τι βλέπετε, είναι όμορφος κόλπος του Άγιου Νικήτα, αλλαγή σχεδίων, διότι στο κάθισμα μας ενημέρωσαν, η παρέα μας πρόσθεσε νωρίτερα, ότι έχει αρκετό κύμα. Οπότε, αλλαγή σχεδίων, πάμε Άγιο Νικήτα. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στη Λευκάδα, μαζί με τον Ιδρύ, τη Βασιλική, το Πορτοκατσίκι και το κάθισμα. Είναι ένας πλακώστρωτος δρόμος τώρα αυτούς που περπατάμε, ο οποίος θα καταλήξει στην παραλία, θα τη δούμε σε λίγο. Να είμαστε λοιπόν στην πανέμορφη παραλία του Αγίου Νικήτα. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. Τέταρτη μέρα διακοπών, στο χωριό Εξάνθεια βρισκόμαστε για να δούμε το ηλιοβασίλεμα ορεινά στη Λευκάδα. Πάμε να δούμε τις άλλες που είναι εδώ στο μπαλκόνι και βγάζουν φωτογραφίες. Κάνουμε λίγο μια βόλτα στο χώρο, ο οποίος είναι σε διαζώματα και οι φωτογραφίες δίνουν και παίρνουν. Προσπαθούμε να βρούμε τραπέζι εδώ και πολλή ώρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι κάνετε, κορίτσια? Καλά. Πώς πάει? Καλά. Πάμε στα σκηνά. Εδώ βλέπουμε την όμορφη σύζυγο. Βασικά προσπαθούμε να φάμε, αλλά ακόμα δεν. Θα μας κόψει σήμερα. Άρα τι έγινε? Τίποτα, έχω ένα πρόβλημα με το IMU. Θέλει IMU calibration. Δεν θα πετάξουμε τρόνο σήμερα. Δεν πειράζει όμως, γιατί έχουμε τη φανταστική θέα. Χάρη, εξήγησέ μας σήμερα τι πρόβλημα έχουμε με τον drone και δεν μπορούμε να το πετάξουμε. Έχουμε πρόβλημα με τους αισθητήρες, τους οποίους χρειάζεται για να πετάξει ασφαλές τον drone. Μας βγάζει ένα πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε στο σπίτι, στον υπολογιστή, αφού το συνδέσουμε στον υπολογιστή. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε, περιμένουμε εδώ να σκάσει το ήλιο στη θάλασσα.
Πάμε να κάνουμε ένα tour στο σπίτι, να δούμε τι κάνουν τα υπόλοιπα μέλη της φαμίλιας. Η πεθερά καθαρίζει με πόνο. Τα κοριτσάκια εδώ πέρα, η Παρασκευούλα γιόρτεται και χθες. Παίζει με τα παιχνίδια. Αλεξάνδρα, τι κάνεις παιδί μου? Από. Παίζουμε εδώ πέρα με τα Playmobil. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μπροστινό το μπαλκόνι. Βλέπουμε τον Uncle John, τον αδερφού του πεθερού μου, ο οποίος αύριο μας αποχαιρετά. John, πώς πέρασες στην Ελλάδα? Τέλεια ήταν. Ωραία. Εσύ, τι κάνεις? Απ' τι έφυγε. Εγώ φεύγω. Κάτι έπαθα με τα νύχια της, κάτι έκανα, για να δούμε. Έπινε φραπέ και έφυγε με τα νύχια της. Εσύ στα πρώτα τι κάνεις παιδί μου? Καλά. Καλά, παίζεις το tablet. Τελείωσε η μπαταρία ακόμα? Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, 3 Ιουλίου. Θα κάνουμε τα γενέθλια της Αλεξάνδρας. Πάτε, μπορείς να συγκαθείς μην έξω. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, 3 Ιουλίου. Θα κάνουμε τα γενέθλια της Αλεξάνδρας στο χωριό, όπως και πέρυσι. Μάλλον τίνει να γίνει παράδοση. Θα ετοιμάσουμε τυροκουτάκια, λουκανικοκουτάκια, σπιτική πίτσα που θα τη φτιάξει η Άννα. Και φυσικά έχουμε και την τούρτα. Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα και γιορτάζω εγώ. Γιορτάζεις ή έχεις γενέθλια? Αχα, γενέθλια. Πότε έχεις γενέθλια? 1 Αυγούστου. Ωραία, και θα κάνουμε σήμερα που είναι Σάββατο. Γιατί? 3 Αυγούστου. Γιατί πρέπει να είναι και ο Θεός ο Άρης να γιορτάσει. Μπράβο. Είσαι χαρούμενη? Πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Να βρεις για μπάνιο? Ναι. Τελευταία μέρα? Ναι. Τέλεια. Γιατί τη Δευτέρα θα φύγεις? Τη Δευτέρα εγώ δουλεύω. Στοχωριέσαι? Ναι. Ωχ, αγάπη μου. Τελευταία μέρα διακοπών σήμερα, μετά από 15 μέρες, νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα. Από νησιά, από Ήπειρο, από Μεσσηνία, από ποτάμια, θεσπρωτεία, αχαίροντας. Γενικά ήταν μια πανέμορφη εμπειρία, ένα μεγάλο διπορικό. Με πανέμορφες εικόνες θα αποχωρήσουμε αύριο από τη Μεσσηνία και το χωριό Κλίμα. Πολύ ωραία εμπειρία, παιδιά. Είναι ωραίο, είναι κουραστικό βέβαια να γυρίζεις συνέχεια με παιδιά και να κάνεις πολλά χιλιόμετρα, αλλά βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, οι μέρες σου είναι γεμάτες και φεύγεις ανανεωμένος. Μπορεί λίγο σωματικά να σε κουράζει η όλη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή να ξεκινήσετε από κάπου και να κάνετε ένα μεγάλο διπορικό, να ταξιδέψετε σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, θέλει αρκετή προσπάθεια, αλλά αν έχετε καλή διάθεση, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm keep home.